έχουν τα πράγματα, θέλω να πάω στον άνθρωπο, στον κορυφαίο, τον κορυφαίο των κορυφαίων, τον πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο τον Αράπογλου. Καταλαβαίνετε ότι ο Γιώργος ο Αράπογλου... Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αράπογλου, τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα κύριε Αυτιά, καλημέρα και όσους μας παρακολουθούν. Σας ευχαριστώ θερμά. Εκλεκτούς φίλους και ανθρώπους που είναι εκεί μαζί σας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση στο πιο όμορφο Σαββατοκύριακο πρωινό. Σας ευχαριστώ θερμά. Μας έχετε εφοδιάσει με κάρτες, μας έχετε δώσει 1000 πράγματα. Θα είναι νωρίς τα αποτελέσματα, έτσι? Πράγματι. Η φετινή εκλογική βραδιά, χωρίς να θέλω να αποκαλύψω εκπλήξεις ή διαφοροποιήσεις που θα έχουμε στο Sky, εκτός όλων των άλλων, εκτός από το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως σε κάθε εκλογική μάχη νομίζω, θα έχει και μια αλλαγή, όλα θα κυλήσουν πιο γρήγορα. Θα έχουμε στις 7 η ώρα όπως πάντα εκτός απρόπτου το exit poll. Μάλιστα. Θα έχουμε σύντομα τη δεύτερη του εκτίμηση και θα έχουμε σύντομα και την πρώτη εκτίμηση της Singular Logic, η οποία θυμίζω ότι στηρίζεται σε πραγματικά αποτελέσματα, δεν είναι δημοσκοπική εκτίμηση, και θα έχουμε και την τελική εκτίμηση επίσης πιο γρήγορα, διότι η όλη διαδικασία μετάδοσης των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα γίνεται ψηφιακά. Η τεχνολογία, κύριε Αυτιά, πλέον έχει εισέλθει και στο δικό μας χώρο. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω, επειδή έχετε πολύ, πολύ δρόμο μπροστά σας, μαθαίνω ότι ο Sky θα έχει μια βραδιά εκλογών η οποία θα είναι πολύ εντυπωσιακή, κάτω από τις οδηγίες του Βασίλη του Παπαδρόσου, των τεχνικών, η παρουσίαση από τη Σία Κοσιόνη και όλοι οι υπόλοιποι εδώ, με αγωνία για τα αποτελέσματα. Μας δώσατε μερικές κάρτες που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέλω να μου πείτε το εξής. Η εξέλιξη αυτή των πραγμάτων, θέλω να μου δώσετε, να μου πείτε για την παράσταση νίκης. Είναι η κάρτα 3. Η παράσταση νίκης τι δίνει μέχρι στιγμής από τα 8 γκάλοπ τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα? Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον δείκτης, ναι, και έχετε δίκιο να ξεκινάτε από αυτόν. Ναι. Στην τελευταία μας έρευνα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, ναι, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να υπερέχει όπως πάντα, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές δεν έχασε την πρωτιά σε αυτόν τον δείκτη, στο δείκτη της παράστασης νίκης, και μάλιστα με διευρυμένη διαφορά, σχεδόν υπερδιπλάσιο ποσοστό από την αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα φαίνεται η πλειονότητα των ψηφοφόρων, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει ο καθένας, να, μάλιστα, επιλέγει ως νικητή των εκλογών τη Νέα Δημοκρατία. Είχατε μια πολύ ωραία κάρτα, η κάρτα 6, μετά τις εθνικές εκλογές τι θα ήταν καλύτερο. Θέλω να το δούμε αυτό. Μου έκανε εντύπωση η ανάλυση την οποία κάνατε με τη ΣΥΑ και με τον Διευθυντή της Καθημερινής, τον κύριο Παπαχελά. Θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό. Είναι... Βέβαια, διαφοροποιήσαμε λίγο το κλασικό ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, για να συμπεριλάβουμε μέσα και την πρόταση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, για τον πρωθυπουργό της επόμενης ημέρας. Συγκρίναμε λοιπόν τους δύο αρχηγούς των πρώτων κομμάτων και την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη. Βλέπουμε ότι και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί συγκεντρώνουν ποσοστά αποδοχή στα επίπεδα των κομμάτων τους και λίγο παραπάνω. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης λίγο παραπάνω. Ο πρωθυπουργός όμως, όπως και στο δείκτη καταλληλότερος για πρωθυπουργός, φαίνεται να υπερέχει σημαντικά και από τις δύο άλλες επιλογές, αλλά και από το ποσοστό που συγκεντρώνει το κόμμα του στην πρόθεση ψήφου. Ένδειξη ότι η απήχησή του υπερβαίνει την απήχηση, τουλάχιστον τη σημερινή, στην πρόθεση ψήφου του κόμματος. Και βέβαια από εκεί και πέρα ο αριθμός των κομμάτων που θα είναι στη Βουλή θα καθορίσει και τις έδρες. Για παράδειγμα, η κάρτα 10α δίνει σενάριο πρώτης κατανομής εδρών, 8 εκτός Βουλής, 6 κόμματα εντός, απλή αναλογική, 116 Νέα Δημοκρατία. 93 ο συνασεισμός. Επιλέξαμε διάφορα, ναι, σενάρια. Ελάτε. Ναι. 36 το ΠΑΣΟΚ, 23 το ΚΚΕ, 14 η Ελληνική Λύση και 18 το ΜΕΡΑ25. Είπα ότι επιλέξαμε διάφορα σενάρια κατανομής των αναποφάσιστων για να δείξουμε ότι η κατανομή των αναποφάσιστων δεν είναι ούτε βέβαιη ούτε σίγουρη, ότι υπάρχει ένας κανόνας
που μας επιτρέπει να τους μοιράσουμε. Μέχρι τελευταία στιγμή πρέπει να τους παρακολουθούμε. Ναι. Σε όλα τα σενάρια πάντως που παρουσιάσαμε, και στα πιο ευνοϊκά για το κυβερνών κόμμα και στα πιο αυστηρά για το κυβερνών κόμμα και πιο ευνοϊκά για τα υπόλοιπα κόμματα, φαίνεται τα σενάρια συνεργασίας τις πρώτες εκλογές με απλή αναλογική, και εφόσον η εικόνα της κάλπης είναι αντίστοιχη με τη δημοσκοπική εικόνα που έχουμε, να είναι δύσκολα να υλοποιηθούν ή να υπάρξουν. 116 λοιπόν, 93, 36, 23, 14 και 18. 116 Νέα Δημοκρατία, 93 ο ΣΥΡΙΖΑ, 36 το ΠΑΣΟΚ, 23 το ΚΚΕ, 14 η Ελληνική Λύση, 18 το ΜΕΡΑ. Και αν πάμε με 4,5 εκτός Βουλής, 7 κόμματα εντός, είναι αυτή η κάρτα. 111 η Νέα Δημοκρατία, 90 ο ΣΥΡΙΖΑ, 35 το ΠΑΣΟΚ, 22 το ΚΚΕ, 14 το ΜΕΡΑ, 25 Έλληνες Εθνικό Κόμμα, 11. Αυτά τα στοιχεία, και βέβαια εμείς θα, με τη δικιά σας, αν θέλετε, γιατί ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, θα ήθελα κάθε Σαββατοκύριακο να δίνετε αυτό το σφιγμό όσο το επιτρέπουν οι καταστάσεις, γιατί θεωρείστε ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες, όχι διαμόρφωσης κοινής γνώμης, ούτε καν καταγραφής των τάσεων εκείνη τη στιγμή. Και σας ευχαριστώ. Ευχαρίστως, είναι και δική μου χαρά να βρίσκομαι μαζί σας μέχρι και την εκλογική βραδιά, που όπως σωστά είπατε αναμένεται να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εδώ στο Sky. Ακριβώς. Εσείς λοιπόν εκείνη τη βραδιά με πολλούς αξιόλογους ανθρώπους μαζί μας, ετοιμαζόμαστε για εκείνη τη βραδιά. Κύριε Αράπογλου, είμαι βαθιά υποχρεωμένος που σήμερα μας δώσατε χρόνο, και πάντα εκτιμούσα τη δουλειά σας και συνεχίζω να πιστεύω το ίδιο. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γιώργος Αράπογλου, λοιπόν.